Τον Παπούλια και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, για να συμπληρώσω τον Σπύρο. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή είναι προεκλογική για τρεις λόγους. Ο ένας είναι διότι το Σεπτέμβριο υπάρχει το νέο μνημόνιο και η φορολογική επιβάρυνση τώρα που υποτίθεται ότι τέλειωσε και η κρίση και θα πληρώσουμε διπλάσιους φόρους από ό,τι πέρυσι. Ως νέο μνημόνιο τι χαρακτηρίζεις, Γιώργο? Ορίστε. Ως νέο μνημόνιο τι χαρακτηρίζεις? Αυτό το οποίο έχουν στο σιρτάρι και το οποίο ο κύριος Τουρνάρα σε κάποια στιγμή ειλικρίνεια, σε πάση περιπτώσει, το είχε αποκαλύψει. Το δεύτερο είναι η συνεχιζόμενη αποδιάρθρωση του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Βενιζέλος βόλεψε ορισμένους ανθρώπους. Και το τρίτον είναι ότι τελικά φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε θεωρητικά η πιθανότητα για 180 βουλευτές για θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, μετά τη χθεσινή τοποθέτηση Κουβέλη ότι δεν τον απασχολεί το ζήτημα. Πάντως με το τελευταίο αρκεί, δηλαδή δεν χρειάζονται τα δύο προηγούμενα, από τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή κάποια από αυτά έχουν επιλέξει να μην υποστηρίξουν την όποια κυβερνητική πρόταση για τον νέο πρόεδρο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι νωρίς πάντως ακόμη, είναι αρκετά νωρίς. Λέω, μιλάμε για προεκλογική κυβέρνηση, αυτό προσδιορίζεται κυρίως από την επιλογή κάποιων να μην υποστηρίξουν την όποια πρόταση για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είπα μόνο. Ναι, μου επιτρέπετε να γυρίσουμε λίγο.